Hello, hello, ladies and gents. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Max Live Audio Show. Σήμερα έχω μαζί μου δύο πολλά καλούς φίλους, την Ελένη και τον Γιαννάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Α. Είσαστε καλά? Μια χαρά είμαστε, εσύ? Και εγώ. Λοιπόν, σήμερα έχω μαζί μου τον Γιαννάκη και την Ελένη. Θα συζητήσουμε για διάφορα θέματα όσον αφορά σωματική υγεία, νευρολογική υγεία, αθλητισμό, αποκαταστάσεις. Ο Γιαννάκης και την Ελένη έχουν ένα φυσικοθεραπευτήριο και κέντρο αθλητισμού στα Λίμκια. Γιαννάκη, κάνετε έναν intro της δουλειάς που κάνετε. Εγώ είμαι ο Γιαννάκης, είμαι ο φυσικοθεραπευτής και είμαι γυμναστρία. Μαζί έχουμε το χώρο μας όπου κάνουμε τη φυσικοθεραπεία και την αποκατάσταση, είτε σε γενικό πληθυσμό είτε σε αθλητές. Okay. Λοιπόν, για αρχή, καταρχήν, για να γίνει μου, πώς φτάσατε στο σημείο να έχετε το δικό σας χώρο σήμερα? Που τι ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία? Αρχίσαμε σιγά σιγά, τελειώσαμε το πανεπιστήμιο και δύο των ίδιων καιρών. Αρχίσαμε ότι θέλαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό και κάτι που να μας αντιπροσωπεύει εμάς. Το να βοηθούμε τον κόσμο και να βελτιώνουμε είτε έναν τραυματισμό, είτε μια πάθηση. Ένα αθλητή που έχει ως στόχο να γίνει πρωταθλητής ή απλά να βελτιώνεται. Εσύ, Ελένη μου, πώς αποφασίσεις να ασχοληθείς παραπάνω με τη γυμναστική και τον αθλητισμό? Επειδή πιστεύω μετά από έναν τραυματισμό ή μια κάκωση, ακολουθεί αποκατάσταση, όπου μετά έρχεται η βελτίωση της δόσης του αθλητή. Και το ίδιο συμβαίνει και σε άτομα γενικού πληθυσμού. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι τραυματισμένος, μετά θα κάνει μια αποκατάσταση για να μην ξανατραυματιστεί. Άρα αποφασίσαμε, αφού είχαμε και δύο τους ίδιους στόχους, να βοηθάμε τα άτομα που έχουν πραγματική ανάγκη, να ανοίξουμε κάτι μαζί με τις δικές μας γνώσεις. Okay. Και η γυμναστική και επιλέξαμε να κάνουμε κάτι με αδειοσυλλογία βάση. Okay. Λοιπόν, καταρχήν είναι πολλά προφανές το ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, είτε τούτον αφορά αθλητές, είτε τούτον αφορά το μέσον ανθρώπων, είναι πάρα πολλοί που είτε έχουν μικροτραυματισμούς, είτε αντιμετωπίζουν προβλήματα σωματικά, τα οποία εμπαίνουν καν στη διαδικασία να αξιολογήσουν, πόσο μάλλον να πάνε σε έναν ειδικό που να μπορεί να τους δώσει ένα-δυο συμβουλές για το πώς μπορούν να βελτιώσουν τον τραυματισμό ή το πρόβλημα που έχουν σωματικά. Ειδικά έναν πολλά μεγάλο ποσοστό του κόσμου που έχει δουλειές οι οποίες είναι καθιστικές. Είτε τώρα ή παραπάνω είμαστε στα κινητά, κάθε μέρα έχουμε και το ότι γυρνούμε μπροστά. Θέμα που έχω και εγώ, επειδή είχα ξαναβρεθεί με τον Γιαννάκη, οπότε ξέρει και κάποια θέματα που έχω εγώ. Γιαννάκη μου, please, ένα-δυο πράγματα, ειδικά για την πλειοψηφία του κόσμου που έχουν κακή στάση του σώματος. Που είναι κάτι που αντιμετωπίζει έναν πάρα πολλά μεγάλο ποσοστό του κόσμου. Ο περισσότερος στις μέρες μας έχει ένα γαπτικό πρότυπο, άρα γέρνει μπροστά. Μπροστά, είτε πας στα κομπιούτερ, είτε πας στα τηλέφωνα. Έχουμε μια καλή στάση και τούτον φαύλος κύκλος οδηγεί σε λόγω της στάσης μας, λόγω της μυϊκής αδυναμίας που μπορεί να έχουμε και
Το πιο σημαντικό όμως είναι το πρότυπο μας. Όταν είμαστε συνέχεια μπροστά, στο τηλέφωνο, στο κομπιούτερ, που οδηγούμε και δεν το καταλάβουμε, επειδή ξεκινά το σώμα και γέρνει, αλλά εσύ νομίζεις ότι κάθεσαι σωστά. Οκ. Τούτον, προκαλεί... Τον προκαλεί προβλήμα στον αυχένα, στη μέση και γενικά προβλήματα στο σώμα μας. Λόγω του ότι ο τρόπος ζωής μας είμαστε σε ένα καθιστικό τρόπο. Και το σώμα φτιάχτηκε για να κινείται. Άμα δεν το κινείται σωστά, δημιουργεί προβλήματα. Okay. Συμφωνούν. Τούτον παρατήρησες που είναι εμπειρία τη δική σας που έχετε, ότι τούτον εμφανίζεται καθαρά σε κόσμο ο οποίος, για παράδειγμα, να πούμε, υπάρχει ένα ποσοστό πληθυσμού το οποίο γυμνάζεται ούτως ή άλλως. Εγκάμνει μόνο καθιστική ζωή. Παρατήρησες εσύ ότι εμφανίζεται καθαρά και μόνο σε άτομα τα οποία έχουν καθιστική ζωή μόνο, ή μπορεί να εμφανιστεί και σε κόσμο ο οποίος γυμνάζεται ήδη? Εμφανίζεται και σε κόσμο γυμνάζεται ήδη, λόγω του ότι μπορεί να γυμνάζει κάποιες μικρές ομάδες μειών περισσότερων και να ενισχύουν το πρότυπο. Αν ήδη κάποιος γέρνει λίγο μπροστά τους ώμους ή τον αυχένα, να έχει η προβολή του αυχένα, το να έρχεται μπροστά ο αυχένας. Εάν γυμνάζεις κάποιους μυς που ήδη είτε μαζεμένοι είτε είναι αρκετά σφιχτή, τούτον ενισχύει το πρότυπο. Άρα πρέπει να έρθει κάποιος ειδικός που να σου δείξει και να σε κάνει να καταλάβεις πώς είναι το σώμα σου και πώς να το διορθώσεις. Okay. Okay, και τον προσπαθούμε και εμείς, όταν έρχεται κάποιος στο φυσιοθεραπευτήριο, να του δώσουμε να καταλάβει ότι ναι μεν μπορεί να πονεί τον αυχένα του ή τη μέση του ή δεν ξέρω εγώ, και να θέλει μια θεραπεία, ας πούμε. Ναι, αλλά με το να κάνεις μια θεραπεία εν γελείς το πρόβλημα. Να πάει στο ποιο που προκάλεσε το πρόβλημα, δηλαδή βλέπουμε μόνο το αποτέλεσμα τώρα, να δεις μακροχρόνια, να βοηθήσεις μακροχρόνια, όχι βραχυπρόθεσμα. Okay. Κατά τη γνώμη σας, πιστεύετε ότι παίζει και η ηλικία κάποιο ρόλο? Ενώ κάποιος άνθρωπος ο οποίος πιο μεγάλης ηλικίας, μια γυναίκα που είναι πιο μεγάλης ηλικίας, ειδικά οι γυναίκες λόγω της εγκυμοσύνης μπορούν να περάσουν θέματα οστεοπόρωσης, τότε τα πράγματα παίζουν ρόλο η ηλικία, αν είναι πιο νεαρός, αν είναι πιο μεγάλος ή αναλόγως και το φύλο? Ναι, σίγουρα παίζει ρόλο η ηλικία, αλλά όπως έγινε τώρα η καθημερινότητα μας, βλέπεις τους μικρούς, πας στα τηλέφωνα, πας στα κομπιούτερ. Οι μεγάλοι, δεν ζουγές τους. Εντάξει, παίζει ρόλο, αλλά όπως εγκατάντησε η κοινωνία, ενούλησε γίνοντο στο ίδιο γκαζάνι. Okay. Λοιπόν, καταρχήν, να ξεκινήσουμε πρώτα όσον αφορά το κομμάτι του Γιαννάκη, ο οποίος ασχολείται καθαρά με το φυσιοθεραπευτικό κομμάτι, και μετά να πάμε στο κομμάτι της Ελένης που ασχολείται με τη γυμναστική και τον αθλητισμό. Οπότε, Γιαννάκη, να ξεκινήσουμε με σένα. Καταρχήν, θέλω να πεις, για να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή, έτσι ώστε να μπορούμε να πάμε βήμα-βήμα προς την Ελένη. Κάποιον άτομο έχει ένα θέμα, όπως είπες και εσύ πριν, με την προβολή του αυχένα προς τα μπροστά. Τούτον. Τι θέματα μπορεί να προκαλέσει, που είναι θέματα τα οποία να εμφανιστούν βραχυπρόθεσμα ή να εμφανιστούν σε πιο μεγάλο χρονικό διάστημα στο βάθος του χρόνου? Εξαρτάται και από την ηλικία του άτομα. Ένας μικρός, εάν κάνει κάτι για εκείνον,
και προλάβει το, μπορεί εύκολα να το διορθώσει. Αν κάποιος στη ζωή του, ας πούμε, φτάσει σε μια ηλικία 60 χρονών και βλέπεις ότι ήδη επαραμορφώθηκε ο αυχένας του ή η σπονδυλή, είναι πιο δύσκολο να το διορθώσει. Και τον προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα στον αυχένα, είτε κάποια ριζοπάθεια, πιο σοβαρά προβλήματα. Και αν θέλει χειρουργείο ή κάτι άλλο για να το διορθώσει. Οπότε δηλαδή, όπως πάντα, με όλα τα πράγματα, όσο πιο σύντομα ανακαλύψεις κάτι, τόσο το καλύτερο. Σίγουρα. Οπότε... Και ένα κομμάτι που πηγαίνει πολλά στη φυσιοθεραπεία είναι η πρόληψη. Η πρόληψη. Άρα προσπαθεί να προλάβεις κάτι. Δεν περιμένεις να τραυματιστείς τα σωστά βήματα για να μένεις στον τραυματισμό. Okay. Εσείς παραδείγματα περιπτώσεων που είτε ήταν πάρα πολλά σοβαρές και είχαν φτάσει σε σημείο που ήταν δύσκολο για σένα, που κοινά που είδες να τους πάρεις πίσω-πίσω έτσι ώστε να καταλάβουν τη ζημιά που έγινε. Ναι, σίγουρα υπάρχουν. Εντάξει, όσο και να πιο συχνών τώρα ο πόνος τον αφιέ, τα πιο δύσκολα είναι ο πόνος στη μέση, οι τραυματισμοί στη μέση. Ο πόνος τον αφιέ, εντάξει, πιο δύσκολο να γίνει κάτι σοβαρό. Okay. Αλλά ο πόνος στη μέση ή μια οσφυαλγία, ξέρω εγώ, πιο συχνό και πιο σοβαρά περιστατικά. Okay. Οπότε, υποθέτουμε ότι κάποιον άτομο έρχεται σε σένα και έχει κάποιον πρόβλημα με τον αυχένα του ή με τη μέση του. Και είναι η διαδικασία δική σου έτσι ώστε να το βοηθήσεις σταδιακά να αποκτήσει μια καλύτερη στάση του σώματος και όπως είπε και εσύ πριν, γενικά να βελτιωθεί η υγεία του, γιατί όλα ξεκινούν από το σώμα. Ναι. Πρώτα απ' όλα, εμείς ξεκινούμε με μια αξιολόγηση. Βλέπουμε τη στάση του σώματος, αν έχει κάποιες μυϊκές ανισορροπίες, αν έχει κάποιους μυς πιο βραχισμένους, κάποιους μυς πιο αδύνατους. Για να ξέρουμε να δούμε πού είναι το πρόβλημα και να μου πρέπει να κάνουμε για να διορθωθεί. Okay. Εντάξει, ένα σοβαρό πρόβλημα, ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, δουλεύεις πατσί. Okay. Και είναι κάποιοι τρόποι αντιμετώπισης που διάσαι εσύ μετά από την αξιολόγηση. Να έρχεται κάποιον άτομο να αξιολόγησες και είδες ότι μπορείς να κάνεις εσύ κάποια πράγματα για να βοηθήσεις τη στάση του σώματος του. Πού προχωράς μετά από την αξιολόγηση που κάνεις. Ναι. Ανάλογα με τα ευρήματα που τα ευρήματα της αξιολόγησης και τα ελλείμματα που μπορεί να έχει ο ασθενής. Π.χ. για παράδειγμα, αν το πρόβλημα είναι με τη στάση, να εκπαιδεύσουμε τη στάση του, ούτως ώστε να κατανέμονται τα φορτία, εάν είναι πρόβλημα με τα φορτία που αντιμετωπίζει και έχει τον πόνο, είτε με τη στάση να διορθώσουμε τη στάση, να πιο σωστή, να φτιάξει αν είναι κάποιον άτομο που δουλεύει σε γραφείο να βελτιώσει την εργονομία του είτε με το κομπιούτερ είτε με τη θέση του στο γραφείο, με τη στάση του όταν είναι πάει στο τηλέφωνο.
Οδικά, τούτα είναι πολλά σημαντικά. Για κάποιον που βλέπει ότι το πρόβλημα, το πρώτο του πρόβλημα είναι η στάση. Μετά έχει κάποιους άλλους τρόπους, είτε με ηλεκτροθεραπεία, να μειώσει τον πόνο, βελονισμό, με μάλαξη. Εντάξει, ό,τι και να κάνει όμως, πρέπει να συνδυάζεται με άσκηση. Γιατί μόνα τους, είτε η ηλεκτροθεραπεία, είτε ο βελονισμός, είτε η μάλαξη, βράχει πρόθεσμη η στόχη σου. Για να γίνουν μακροπρόθεσμοι οι στόχοι σου, θέλεις και άσκηση, ο συνδυασμός. Οκ. Ποια είναι η διαφορά όμως? Τούτο που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε. Επειδή με την άσκηση να βελτιώσεις και τη δύναμη και τη σταθερότητα και να μπορεί το άτομο να γυρίσει πίσω στην καθημερινότητά του. Okay. Πριν προχωρήσουμε στο κομμάτι της άσκησης, που να πάμε στην Ελένη, θέλω να μου πεις τις διαφορές και το πώς επιλέγεις αναλόγως, είσαι πει πριν για ηλεκτροθεραπεία ή βελονισμό. Υπάρχουν περιπτώσεις που θα λες, έναν που τα θυκιο, συνδυασμός, και τι είναι το κάθε έναν που τα θυκιο. Επανάλαβε, σε παρακαλώ, γιατί διακόφηκεται. Είχες πει πριν για ηλεκτροθεραπεία και βελονισμό, οι οποίες είναι λύσεις ναι. Που πάντα αναλόγως και που το τι έχει ο καθένας, είναι λύσεις οι οποίες δίνουν αποτέλεσμα βραχυπρόθεσμα. Ποια είναι ναι. Η διαφορά των δυο, χρησιμοποιάς και τις δυο, είναι συνδυασμός, είναι αναλόγως που την περίπτωση, και εξήγαζε λίγο πλείς το τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Ναι. Η ηλεκτροθεραπεία είναι ένας τρόπος καθαρά για τον πόνο. Είτε με ρεύματα, είτε με υπέρηχον. Απλά η ηλεκτροθεραπεία είναι ένα αλγητικό. Για παράδειγμα, τα ρεύματα ανακαλύψαν τα με το η λογική του ότι όταν κάποιος χτυπά, ας πούμε χτυπήσεις εσύ το χέρι σου στο γραφείο, πάεις και τρίφεις το για να νιώσεις και νιώθεις καλύτερα. Okay. Με τούν τη λογική είναι καμάν το ρεύμα, γιατί ερεθίζεις τις ίνες της αφής για να ξεγελάσεις τον εγκεφάλο και ο εγκεφάλο να ξιάσει για ένα ερέθισμα παραπάνω από το ερέθισμα που έρχεται από τον εγκέφαλο του πόνου και έτσι κλείει η πύλη του πόνου και μειώνεται ο πόνος. Καθαρά για τον πόνο το ρεύμα. Θεραπευτικός υπερηχώνος. Άρα να επουλωθεί, να ξεκινήσει η διαδικασία να γίνεται πιο γλυόρα και για τον πόνο και για να ξεκινήσουν οι ίνες να δέχονται φόρτιση, να γίνονται πιο ανθεκτικές. Okay. Τώρα για τον βελονισμό που χρησιμοποιώ τον πολλά τον βελονισμό. Λόγω του ότι έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Να πούμε έτσι λίγο τι είναι ο βελονισμός. Ο βελονισμός είναι μια μέθοδος θεραπείας με ρεθισμό των δερματικών σημείων και ξεκίνησε στην Κίνα. Υπάρχουν αρκετές θεωρίες γύρω από το βελονισμό. Κάποιες θεωρίες της παραδοσιακής κινέζικης παθολογίας είναι, να πούμε έτσι, πέντε. Είναι η θεωρία του Yin και του Yang. Είναι η θεωρία των πέντε στοιχείων. Είναι η θεωρία της ενέργειας και των ζωτικών ουσιών.
είναι η θεωρία των παραγόντων ασθένειας και η θεωρία Ζανγκ Φου οργάνου. Εντάξει, τούτα δουλεύκαν τα παραπάνω οι Κινέζοι. Τώρα εμείς έχουμε τη θεωρία του δυτικού βελονισμού που βασίζεται στις σύγχρονες γνώσεις της νευροφυσιολογίας, δηλαδή τις απόψεις για τη λειτουργία του νευρικού συστήματος και τις σχέσεις του με το ενδοκρινικό και το ανοσοποιητικό σύστημα. Το φαινόμενο του μυϊκού πόνου. Εντάξει, έχει απίστευτη δράση ο βελονισμός και προσωπική εμπειρία. Βλέπω ότι δουλεύει απίστευτα και που η πρώτη θεραπεία βλέπει σοβαρά αποτελέσματα. Και σε πόνους στη μέση και στον αυχέναν και πόνο κεφάλου, συγκρανίες, τα πάντα. Okay. Εντάξει, μπορείς να δουλέψεις με τον βελονισμό και τοπικά. Για παράδειγμα, έχεις ένα μην που είσαι σπασμό να πάει να το χαλαρώσεις γιατί τσάι που μπαίνει η βελόνα αυξάνεται επί 10 η αιμάτωση τσάμε και βοηθά έτσι στο να χαλαρώσει ο μυς. Επίσης επηρεάζει τα συστήματα του εγκεφάλου. Και όπου είπαν και πριν με το κλείδι μπύλιν του πόνου λόγω το ότι πάνε ρεθίσμα στο εγκέφαλο το βοηθά στο να κλείσει, να μειωθεί ο πόνος και να κλείσει η μπύλη του πόνου. Επίσης κρίνονται ορμόνες, για παράδειγμα η αδρεναλίνη, η νοραδρεναλίνη, η οξυτοκίνη και το βοηθά πολλά στην αλληλεγγύη. Okay. Πώς επιλέγεις, επειδή είδα και εγώ διάφορα βίντεο που βελονισμών, έχει συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθάς, αφού είπες ότι είναι κάτι που παρατηράς αποτελέσματα δραστικά, έχει συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθείτε, για παράδειγμα, το πόσες βελόνες είναι να μπούμε στον κάθε ασθενή ή εν στάνταρ το... Όχι, είναι στην κρίση του φυσιοθεραπευτή. Okay. Απλά είναι πιο σωστό να ξεκινήσεις με λίες, εξαρτάται να που θέλεις να πετύχεις. Και θεραπεία με θεραπεία να αυξάνεις. Okay. Απλά μια σωστή θεραπεία του βελονισμού πρέπει να περιέχει και σημεία κοντά στον τραυματισμό, αλλά και απομακρυσμένα σημεία. Για παράδειγμα, αν έχω έναν τραυματισμό σε ένα χώρο, μπορώ να βάλω τις βελόνες μου στα σημεία που πονεί το γόνατο ή και γύρω από το γόνατο, αλλά μπορώ να παίξω να βάλω και μακριά, ας πούμε, απομακρυσμένα, να βάλω ένα μπα στο χέρι, ας πούμε. Εντάξει, έχει καθορισμένα σημεία που πρέπει να ξέρει ένας θεραπευτής που κάνει βελονισμό και χτυπά τα γίνοντα σημεία και ανάλογα με τα κανάλια που χτυπά βελτιώνει ανάλογα με το πρόβλημα του ασθενή. Εντάξει, έχει μεγάλη θεωρία πίσω από το βελονισμό. Και όπου είπαμε με τα μακρυσμένα σημεία, απλά σου πάμε παράδειγμα που θυμούμε που έκαναμε το βελονισμό στο Πανεπιστήμιο και ένας συμφοιτητής μου πονούσε το χέρι του και ο καθηγητής επίγεντρε βάλαν του βελόνα και λαλούμε εμείς εντάξει, ήταν στην αρχή που κάναμε το μάθημα
Καλούμε, μα γιατί έκαμε το πράγμα στο πένω καθηγητή, γιατί δεν πιένει να του βάλει τοπικά και άμε που είναι ο πόνος του, ας πούμε, στον νόμο. Και η απάντηση του καθηγητή ήταν ότι κάνουμε έναν οξύ τραυματισμό στο πόδι για να ξεγελάσουμε τον εγκέφαλο. Επικεντρώνεται ο εγκέφαλο στο πόδι και ξιάνει το τον τραυματισμό που έχει στο χέρι. Οκ. Έχει και τον δράση ο βελονισμός. Οκ. Εν έξερα ότι παίζει ρόλο η απόσταση. Εν είχα ποτέ στη διαδικασία να σκεφτώ ότι βάλουν το άλλο επειδή μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλο σε άλλο σημείο. Οκ. Ναι, ναι. Και με τούτο μπορεί να παίξει. Έχει μεγάλη θεωρία μισό από το βελονισμό. Εντάξει. Κάμουν ό,τι μπορούν. Λοιπόν, να περάσουμε έτσι όπως είπε τους Γιαννάκη μου στο κομμάτι της Ελένης. Ένα από τα πράγματα που καθίστε εσείς και ασχολείστε είναι η άσκηση. Είναι η άσκηση για να ενισχυθεί το άτομο εκείνο που έρχεται έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τον τραυματισμό που έχει, το πρόβλημα που έχει στο μέλλον. Ελένη μου. Να πω εγώ λέω τη διαδικασία που ακολουθούμε εμείς. Για παράδειγμα, έρχεται κάποιος σε μένα με έναν πόνο στη μέση. Ξεκινούμε κάποιες θεραπείες, όσες θεραπείες χρειαστεί και σταδιακά κάνουμε σπέντες θεραπείες και βάλουμε και την άσκηση μέσα. Επειδή είναι η άσκηση που να βοηθήσει περισσότερο. Και σιγά σιγά, αν φτάσουμε σε ένα σημείο και μπορεί και να έχει τον πόνο ο ασθενής μας, άρα μετά ακολουθεί η Ελένη για να του βελτιώσει εκείνα που χρειάζεται, είτε τη δύναμη, είτε να επιστρέψει στο άθλημα του. Ο λόγος στην Ελένη. Βασικά, όπως είπε ο Γιαννάκης, ότι κάνουμε κάποιες θεραπείες μαζί του, εντοπίζει το πρόβλημα του πόνου και σε συνέχεια προσθέτουμε την άσκηση. Το να προσθέσεις την άσκηση δεν σημαίνει ότι ένα άτομο να πάει ολόκληρο πάνω στα βάρη. Για να ξεκινήσει κανονικά να κάνει ό,τι κάνει παγιά, αν κάνει κάτι τέλος πάντων. Να προσθέσουμε την άσκηση μπορεί να σημαίνει ότι να κάνουμε κάποια άσκηση με ελαστικό, κάποιες άσκησεις με βάρος του σώματος, να εκτελέσουν κάποιες κινήσεις, τις οποίες πριν μπορούσαν να μην μπορούσαν να κάνουν λόγω του πόνου. Και σιγά σιγά, φορά με τη φορά βελτιώνονται. Και νιώθουν και δει καλύτερα και νιώθουν και δει ότι μπορούν να καταφέρουν και πολλά πράγματα που δεν μπορούσαν να κάνουν μια κίνηση. Και εμείς επιστρέφουμε τους βασικά πίσω στην καθημερινότητα τους. Ή το να κουβαλήσει, μιλώ τώρα για γενικό πληθυσμό. Τώρα αυτή μια γυναίκα 45 χρονών, ας πούμε, και μπορεί να κουβαλήσει που το σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, 4-5 πράγματα, να πάει σπίτι. Θεωρώ το ότι είναι σωστό να μην μπορείς να κουβαλήσεις που 10 λεπτά δρόμος είναι το σπίτι σου στο σούπερ μάρκετ και απλά να κρατάς τσέντες. Ναι. Το άλλο, που όπως είπαμε και στην αρχή, που πολλοί τώρα λόγω των κομπιούτερ, ξέρω εγώ, των τηλεφώνων, όλοι ασχολούνται πάνω στα τηλέφωνα, πάνω στα application, πάνω στις τηλεοράσεις. Για την κακή στάση του σώματος, δεν σημαίνει ότι επειδή πονεί κάποιος τον αυχέναν του ή την μέση του και κάνει κάποιες θεραπείες ότι σίγουρα να του περάσει. Δηλαδή, πέντε θεραπείες να κάνει ή έξι, να περάσει. Αλλά θα του περάσει. Στο μήνα, ας πούμε, είναι να ξαγωνίσει. Ναι, θα έρθει το πρόβλημα. Γι' αυτό που βάλουμε την άσκηση. Ένα άσκηση να να ξεπεράσει όσο το δυνατόν να μην ξαναέρθει πίσω. Οκ. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνει κάθε μέρα. Άσκηση. Μπορεί να προσθέσει δύο φορές την εβδομάδα και απλά να γυμνάζει περισσότερο το κόρ του, επειδή στην άσκηση πρέπει να γυμνάζουμε παραπάνω τον κορμό μας.
Αν περιορισμάστε σε ορισμένα σημεία, π.χ. μόνο στήθος να κάνω σήμερα, μόνο πλάτη να κάνω αύριο. Που είναι κάτι που μας μείνει πάρα πολύ. Επειδή εμείς στην άσκηση μας, ναι, τη Δευτέρα ξέρω εγώ κάνω στήθος, την Τρίτη κάνω πλάτη, την Τετάρτη δεν εννοώ να κάνω πόσκια και πάθην κάπως έτσι. Εμάς στην άσκηση μας, την περιγραφή, που είναι ένα είδος άσκησης λειτουργικής προπόνησης, η οποία εφτάρτησε μας και να μας πεις, ξέρω εγώ, σήμερα να κάνουμε μόνο στήθος. Να συμπεριλαμβάνει και στήθος, και πλάτη, και πόδια, και σέρκα ταυτόχρονα, και λειτουργικές ασκήσεις και πιο κοντά στην καθημερινότητά του. Δηλαδή, το να μπορεί να πιάσει τις τσέντες να σπάρει σπίτι, το να μπορεί αύριο στη δουλειά να σηκώσει μια πέτρα ή ξέρω ένα ξύλο να το μεταφέρει, να μπορεί να γονατίσει, να κάνει, να στάσει ένα μπλακάκι ή οτιδήποτε, χωρίς να πονεί. Τούτο προσπαθούμε να κάνουμε. Νομίζω πετυχαίνουμε πολύ καλά το στόχο μας, ακόμα και σε αθλητές. Πριν προχωρήσουμε στους αθλητές, είχες πει πριν ότι έναν αναλόγως κάνετε ασκήσεις που χρησιμεύουν στην καθημερινή ζωή και πάτε ανά muscle group ξεχωριστά. Ναι. Τι προτερήματα έχει το ένα σε σχέση με το άλλο, ενώ γιατί προτιμάς εσύ να πιένεις στο να δείχνεις κινήσεις και ασκήσεις που μεταφράζονται στην καθημερινή ζωή κάποιου ατόμου. Να σου πω, ο παραπάνω πληθυσμός μας δεν θέλει να κατεβεί ούτε bodybuilding, ούτε να πάει αγώνες, ούτε να πάει στο εξωτερικό. Ο παραπάνω πληθυσμός που γυμνάζεται είναι είτε για να νιώσει καλύτερα με τον εαυτό του, άρα να δει κάποιες διαφορές πάνω στο σώμα του, είτε για να μπορεί να ξεπεράσει κάποιο τραυματισμό που είσαι στο παρελθόν. Και το πιο σημαντικό είναι η ψυχολογία και η κοινωνικότητα. Δηλαδή να έρθεις και να μην νιώθεις καλά ή να έχεις στο νου σου ότι «Απαναγία μου, πρέπει να κάνω 8 ασκήσεις στήθους». Δηλαδή αν δεν κάνω 8 ασκήσεις θα φύγω από γυμναστήριο. Αν δεν Ναι. κάνω, ξέρω εγώ, την τρίτη είναι 6 ασκήσεις πλάτης και 3 ασκήσεις τρικέφαλου, πάλι θα φύγω από γυμναστήριο. Ενώ σου, για μας η άσκηση παραπάνω είναι θέμα ψυχολογίας και να μπορείς να τα μεταφέρεις στην καθημερινότητά σου. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ σαν Ελένη ή σαν Γιαννάκης να σε βοηθήσω στην καθημερινότητά σου. Σημαίνει ότι δεν μπορώ να σου προσφέρω κάτι. Δεν θα έρθεις Ναι. κοντά μου για να κατεβείς αγώνες διαπλάσεις, ας πούμε. Σωστό. Το άλλο που έχει διαφορά είναι λόγω ότι είναι κακό το να κάνεις Δευτέρα στήθος, ξέρω εγώ την Τρίτη πλάτη, την Τετάρτη πόθηκια και πάει λέγοντας. Απλά εγώ λέω σου ότι έχεις μία ώρα στη διάθεση σου να κάνεις γυμναστική και εσύ εκείνη τη μία ώρα που έχεις στη διάθεση σου να κάνεις γυμναστική έχεις στο νου σου ότι πρέπει να κάνω μόνο στήθος σήμερα. Ενώ την μια ώρα μπορείς να γυμνάσεις ολόκληρον το σώμα. Ολόκληρον το σώμα. Ακόμα και το πιο μικρό μη μπορείς να γυμνάσεις. Τούτον υπήρχε παλιά, κύριος από όσον είχα σκευάσει κι εγώ. Υπήρχε πιο παλιά, ήταν Ναι. τούτη η πολιτική του ότι έστω κι αν κάνεις σωματική διάπλαση των bodybuilding ή και για λόγους υγείας, ήταν υπερτερούσε παραπάνω η προπόνηση ολόκληρου του σώματος παρά να πηγαίνεις σε individual μυϊκές ομάδες ξεχωριστά κάθε μέρα. Ακριβώς, ακόμα και οι έρευνες μέσα στο Patman μας αποδεικνύουν σε ολόκληρον τον κόσμο ότι η λειτουργική προπόνηση, το functional training, είναι πιο αποτελεσματική από ότι να λειτουργάς πιο απομονωμένος στους μυς. Και ίσως κάποιες έρευνες που έχω διαβάσει εγώ αναγράφουν ότι όταν γυμνάζεις 2 φορές την εβδομάδα ένα μήνα και κάνεις ακριβώς τις ίδιες ασκήσεις ή λίγο διαφορετικές, ίσως εν τούτο που σου προκαλεί πρόβλημα στο μέλλον. Επειδή αν κάνεις, ξέρω εγώ, 10 ασκήσεις στήθους και κάνεις 3 ασκήσεις ώμους, το στήθος σου είναι πιο μικρό που τους ώμους σου. Άρα σε κάποια φάση, επειδή
όσο μεγαλώνουμε, οι υποχρεώσεις μας είναι περισσότερες. Αμα μετά θα έχεις την ώρα να πάνεις κάθε μέρα γυμναστήριο μία ώρα την ημέρα να κάνεις. Σε κάποια στιγμή, επειδή ο στήθος σου είσαι παραπάνω με γυμμάζα και όμοι σου είχα συμπιόλοι, έρχονται μετά και καλές σου πρόβλημα πάνω στους ώμους σου. Υγεία ανισορροπία, και όμως μπορεί να μην πει. Ακριβώς, είναι η υγεία ανισορροπία. Ή απλά αδυνατίζουν οι μύες. Τούτον παίζει ρόλο, και κάπως γενετικό, επειδή όλοι οι άνθρωποι έχουν τα γονίδια πολλές φορές που μπορεί κάποιες μυϊκές ομάδες να αναπτύσσονται πιο γρήγορα από άλλες. Ακριβώς. Οπότε παίζει και τούτο ρόλο στη διαδικασία, να για παράδειγμα έχεις κάποιον άτομο το οποίο μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη μυϊκή ομάδα η οποία αναπτύσσεται πιο εύκολα από άλλες, να αξιολογείς όπως προχωράς αναλόγως με τις κινήσεις που να έχεις να αξιολογήσεις. Ναι, ακριβώς. Π.χ. ας πούμε αν έρθει τώρα ένας πελάτης μου, ο οποίος έπαιζε ποδόσφαιρο στο παρελθόν. Και λέω ποδόσφαιρο επειδή είναι το πιο σύγχρονο άθλημα που υπάρχει στην Κύπρο τώρα. Έπαιζε ποδόσφαιρο στα παιδικά του χρόνια. Παιδικά χρόνια ενώ γυμνάσιο, λύκειο και απλά μετά λόγω σπουδών σταμάτησε. Ναι. Και να έρθει κοντά μου να δω ότι τα πόθηκε του, ας πούμε, να δυναμώσουν πολύ πιο γλυκορά από ότι να κάνει να δυναμώσει το upper body. Ναι. Ή και ακριβώς το αντίθετο. Παίζει και ρόλο, ας πούμε, αν ένας άλλο άτομο που να έρθει, έκαμε εξρώγω μπάσκετ ή κάποιο άλλο άθλημα, λέω ότι κάποιες δεξιότητες που να το δείξω ή να κάνουμε, να του φαίνονται πιο εύκολα από ότι κάποιες άλλες. Είναι ανάλογα με τι έκαμε και στο παρελθόν το πράγμα. Γι' αυτό που κάποιοι εμείς μπορεί να αναπτύσσουν πολλά προβλήματα από κάποιους άλλους. Θέλω να σταθώ λίγο στο θέμα που είσαι πει για τραυματισμούς τείχων που μπορεί να έχει κάποιον άτομο, επειδή εμπού συζητήσεις που κάνουν και με αθλητές είτε με άτομα που έχουν εμπλοκή μες στον αθλητισμό του, ότι πολλές φορές που συμβαίνει να προκαλούνται τραυματισμοί σε άτομα που είναι αθλητές, είτε εν στίβος, είτε εν ποδόσφαιρο που είπες και εσύ πριν, και πολλές φορές έρχονται που λάθη των γυμναστών των ομάδων. Ναι. Έχεις δίκιο, Δαμή, αλλά μακάρι να χάσουν όλες οι ομάδες γυμναστές. Okay. Επειδή σε τραυματισμούς, π.χ. χιαστούς, μηνίσκους ή οτιδήποτε άλλο, όμων, όταν κάνεις ένα άθλημα, μιλώ κυρίως για την Κύπρο, δεν έχεις σε όλα τα αθλήματα ούτε γυμναστή, ούτε φυσιοθεραπευτή. Να σου πω και ο λόγος, επειδή ο προμονητής γεννημένος για όλα σε κάποια αθλήματα. Δηλαδή, ένα σου πει ο προμονητής, άμα χτυπήσεις, να σου πει βάλε πάγο. Ή να σου πει κάμε διάταση. Δεν ξέρω άλλο ούτε αν είναι σωστό ούτε αν είναι λάθος. Απλά εγώ θέλω να σταθώ στο ότι στα περισσότερα αθλήματα στην Κύπρο δεν έχει μαζί με τον προμονητή γυμναστή και φυσικοθεραπευτή. Τώρα, ό,τι αναπτύσσεται περισσότερο στο ποδόσφαιρο, ναι, σε κάποιες ομάδες προσπαθούν να υπάρχει ένα γκρουπ προπονητών που ονομάζεται το team, όπου υπάρχει ένας φυσικοθεραπευτής, ένας γυμναστής, ένας προπονητής, και ο καθένας όμως πρέπει να αναλαμβάνει το κομμάτι του. Δηλαδή, δεν θα πω εγώ, σαν γυμναστής, να πω του προμονητή, ξέρεις, μεν τι βάλεις την τάδε, βάλεις την άλλη. Ναι, να ναι. Ή να του πω την τακτική μου να ακολουθήσει. Αλλά το ίδιο όμως πρέπει να κάνει και ο προπονητής με ένα γυμναστή. Δηλαδή, θα μου πει εμένα πώς να κάνω τη δουλειά μου. Έστω να έχει λίγη γνώση. Επειδή μέρα με τη μέρα οι μελέτες αυξάνονται, εντάξει, δεν είναι όπως παλιά. Ναι. Δηλαδή τώρα εγώ ας πούμε με μια διάταση ή με μια κίνηση μου, ο αθλητής μπορεί να δείξει να παίξει. Ναι, οκ. Okay. Και εκτός τούτου, για να μην υπάρχουν τραυματισμοί, γιατί όπως είδαμε είναι ένα συχνό φαινόμενο σε όλα τα αθλήματα. Ακόμα και στο τένις που έχεις να αντιμετωπίσεις τον ίδιο σου έναν αυτό που είναι εσείς συμπαίχτες μαζί σου. Ναι.
εκεί βλέπουμε ότι πάλι υπάρχουν τραυματισμοί. Μπορεί όχι στο πόδι, μπορεί να υπάρχουν στους ώμους ή στο tennis elbow. Το τι πρέπει να κάνουμε είναι το prevention. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε πρόληψη τραυματισμού σε οποιοδήποτε άθλημα, σε οποιοδήποτε παίχτη, οποιασδήποτε ηλικία. Δεν μιλώ για ηλικίες κάτω των 15 τώρα, κάτω των 12 που παίζουν, που είναι παραπάνω παιχνιώδης φάση. Μιλώ για πιο μεγάλες ηλικίες που παίζουν κανονικά σε όλα τα προαθλήματα στα κύπελλα, ας πούμε. Εκεί πρέπει να υπάρχει πρόληψη τραυματισμών. Και χωρίς καν να έχεις ιδιαίτερον εξοπλισμό. Ακόμα κάποιες ασκήσεις μπορείς να δείξεις ότι κάνεις πρόληψη για να είσαι η ομάδα πιο safe. Okay. Πριν προχωρήσουμε στο κομμάτι τούτων, επειδή και ο Γιαννάκης έχει εμπειρία από αθλητισμό ποδοσφαιρών και εσύ, έχετε παραδείγματα ομάδων που εμπήγαν στη διαδικασία που είσαι εσύ πριν που καθορίζουν μια ομάδα που έχει γυμναστές, φυσιοθεραπευτές, που είναι το team που είπες και εσύ πριν, που βοηθούν στο να έχει η ομάδα παραπάνω longevity με τους παίχτες της. Ναι. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο, στην πρώτη κατηγορία, υπάρχει το team. Ανάλογα με το budget της ομάδας. Είναι ανάλογα με το budget της ομάδας, όπως λέει ο Γιαννάκης, και πώς είναι να κάνουν τον deal. Δηλαδή, ο φυσιοθεραπευτής σου θέλεις να έρχεται και στο ύπεδο, να κάνεις προπόνησης, ή θέλεις να έρχεται μόνο στο παιχνίδι. Θέλεις να μην έρχεται ούτε στο παιχνίδι και να έρχονται απλά οι παίχτες σου όταν τραυματιστούν. Εξαρτάται από τον deal. Αλλά στην πρώτη κατηγορία υπάρχουν και ο γιατρός της ομάδας, και ο προπονητής, και ο βοηθός προπονητής, και ο αναλυτής, και ο γυμναστής, τα πάντα. Τώρα που ζούμε οι πιο μικρές ομάδες όμως, μπορούν να τα κάνουν με πιο λίγο budget και απλά να προλαβαίνουν τους τραυματισμούς. Βασικά νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν με πιο λίγο budget, αλλά δεν μπορούν. Okay. Οπότε η διάφορά μας, επειδή καλώς ή κακώς, είναι πολλά μεγάλη συζήτηση για τον αθλητισμό, τον budget που ξεκινούν να κάνουν κάτι. Όσον αφορά ομάδες, εγκαθαρά θέμα budget. Ναι, και φιλοσοφία της ομάδας. Αν μια ομάδα θέλει να δουλεύει επαγγελματικά, να πρέπει να βρει και τα λεφτά για να έχει τα άτομα που πρέπει και να προσέχει και τους παίχτες της και τους προσωπικών της γενικά. Επειδή είναι, okay, στο εξωτερικό όμως, που έχουν τον αθλητισμό σε πιο ψηλών επίπεδων. Και αμέ, έχετε δει εσείς διαφορές και φιλοσοφίας, όπως είπε ο Γιαννάκης, και τον μπάζετ, όπως είπε η Ελένη, που ομάδα σε ομάδα και αναλόγως του πώς τε στείνουν. Σίγουρα. Βλέπεις το και ούτες διοργανώσεις. Για παράδειγμα, και στο στίβον, και στο ποδόσφαιρο, και στο μπάσκετ. Βλέπεις ότι οι χώρες που πρωταγωνιστούν είναι εκείνες που διούν παραπάνω λεφτά και δουλεύουν πιο επαγγελματικά. Okay. Ο αθλητισμός έχει πω δυστυχώς λίγο δεν τον έχουμε πολλά ψηλά δυστυχώς και όχι πολλοί κόσμο που είτε που τραυματισμός όπως είπε η Ελένη είτε που καθαρά φιλοσοφία όπως είπε ο Γιαννάκης δεν τους βοηθούν πολλά να βγουν προς τα πάνω. Οπότε, Ελένη, σίγουρα, στο κομμάτι των αθλητών. Σίγουρα εξελίσσεται και η Κύπρος και γενικά όλες οι χώρες τα τελευταία χρόνια εξελιχτήκαν σε το κομμάτι, αλλά είμαστε πολλά πίσω από. Σαν Κύπρος βρισκόμαστε λίγο πίσω. Όσο... σε όλα τα θέματα. Ναι, σε όλα τα θέματα. Δεν είναι μόνο στο αθλητισμό. Απλά προσπαθούν τώρα δυστυχώς παραπάνω στο ποδόσφαιρο επειδή ομάδες βόλεϊ ξέρω εγώ μπορεί να έχουν πολλά πιο λίγο budget επειδή δεν είναι τόσο αναγνωρισμένα αθλήματα στην Κύπρο όσο είναι το ποδόσφαιρο μιλώ.
Ναι. Πάλι καταλήγουμε στα λεφτά. Ναι. Ναι. Στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια ξεκίνησαν οι ακαδημίες και δουλεύουν πιο σωστά λόγω της εμπειρίας και του ΑΠΟΕΛ και της Ανόρθωσης και της Ομόνια και των άλλων των ομάδων στην Ευρώπη και κάνουν και συνεργασίες με ομάδες άλλων χωρών που είναι που βλέπουν την εμπειρία τους. Οκ. Ελένη μου είχες πει πριν που συζητούμε για αθλήματα στην Κύπρο, για αθλήματα τα οποία είναι τόσο διαδεδομένα, οπότε όπως είναι και ο φυσικών επακόλουθων, έχουν τόσο ψηλό budget για να φροντίσουν την ομάδα που έχουν γύρω τους. Ακριβώς. Έχει συγκεκριμένα κομμάτια αθλητισμού που παρατηράτε παραπάνω περιπτώσεις τραυματισμών, είτε σοβαρών είτε μικροτραυματισμών. Για παράδειγμα, στο τένις ο πιο συχνός τραυματισμός είναι το τένις ελπό. Στο μπάσκετ, ένα πιο συχνός τραυματισμός είναι ο αστράγαλος. Που θεωρητικά, αν δεν έχεις φυσιοθεραπευτή να σου δείσει τον αστράγαλο καλά, το πιο πιθανό είναι να τραυματιστείς. Επειδή στο μπάσκετ, είναι ένα άθλημα που κάνεις περισσότερα άλματα. Κάνεις συνέχεια άλμα, συνέχεια άλμα. Και στο ποδόσφαιρο υπάρχουν πιο συχνός τραυματισμός. Τα τελευταία χρόνια ενυχιαστή. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο όμως επειδή είναι ένα άθλημα που παίζεται 90 λεπτά, να έχεις θλάσεις μικροτραυματισμούς που μπορείς να ξεβράσεις εύκολα, αλλά ενυχιαστή ας πούμε να θέλεις 6 μήνες. Εμπούτους πιο σοβαρούς. Τώρα τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν πολλά τα περιστατικά. Αυξήθηκαν πολλά. Και ένας λόγος που κατά τη γνώμη μας αυξήθηκαν τόσο πολλά τα περιστατικά το χιαστό είναι επειδή ίσως κάποιες ομάδες θέλουν να ετοιμάσουν τους παίχτες τους πιο γρήγορα. Π.χ. αν εγώ σαν Ελένη έπαιζα ποδόσφαιρο και θέλαμε ο προμονητής μου να είμαι έτοιμη να παίξω το Σάββατο, εγώ έπρεπε να πιέσω τον εαυτό μου να παίξω το Σάββατο. Ναι. Έτσι όμως, να το κάνεις μια φορά, να το κάνεις δύο φορές, να το κάνεις τρεις φορές, μετά είναι αυτή ένας τραυματισμός που θέλεις, έτσι θέλεις να πρέπει να κάτσεις να ξεκουραστείς και να ξεκινήσεις από κατάσταση. Άρα να κάνεις recovery ολόκληρο το σώμα. Ναι. Εγώ συμφωνώ με την Ρένη σε τον που είπε, αλλά η άποψη μου είναι ότι λόγω του ότι άλλαξε ο τρόπος ναι. και προπονήσεις και παιχνιδιών και των απαιτήσεων ακριβώς. Μέσα στο γήπεδο οι ποδοσφαιριστές τώρα είναι πολλά διαφορετικός ο τρόπος που παίζουν με πριν 30 χρόνια, ας πούμε. Έχει παραπάνω... Ακριβώς. Τώρα παίζει πολύ ρόλο η δύναμη, αλλά και κατευθύνσεις των παιχτών και η εκρηκτικότητα. Ενώ παλιά παραπάνω ρόλο έπαιζε η τρίπλα και να δώσεις αντοχή. Σωστά. Οκ, okay, όμως τούτον, okay, για να συγκρίνουμε και δύο αθλήματα, για παράδειγμα, έχουμε το ποδόσφαιρο το οποίο παίζεται σε 45 λεπτά συνεχόμενα, που όπως είπε και η Ελένη πριν, είναι κάτι που στρεσάρει αρκετά, και έχουμε τον μπάσκετ που είναι περιόδι σε πιο μικρά χρονικά διαστήματα, αλλά είναι πολλά πιο intense πας στο σώμα του παίχτη που έχεις. Τούτα πράγματα ναι. πώς παίζουν, ανεξάρτητα με τις κινήσεις που γίνονται, πώς παίζουν ρόλο σε τυχόν τραυματισμούς που μπορεί να τύχουν. Κοιτάξτε, καταρχάς ένας τραυματισμός μπορεί να συμβεί και από κάποιον αντίπαλο παίχτη. Ναι. Δηλαδή αν στον ναι. μπάσκετ πηδήσω εγώ και εσύ ας πούμε και σπρώξεις με και δεν κάτσω καλά στην απογείωση μου, στο εδάφος, έχει περίπτωση να τραυματιστώ. Όμως το ποδόσφαιρο
έρχεσαι πολλά πιο κοντά με τους αντιπάλους. Δηλαδή μπορείς να κάνεις και τάκλι μες στο γήπεδο, μπορείς να αντί να πιάσεις την μπάλα, να έτσι κατάφτεις, ας πούμε, να πιάσεις τα πόθια του για να φύγει εκτός επειδή είναι ένας πολύ καλός παιχτής. Ναι. Νομίζω ότι στα δύο αθλήματα που εσύ να αναφέρεις, και στο μπάσκετ και στο ποδοσφαιρό, έρχεσαι πολλά κοντά με τους αντιπάλους. Για να μην πάθεις κάποιον τραυματισμό, ο κάθε παίχτης ξεχωριστά, να δουλεύει και από μόνος του. Εγώ σε αυτό το πράγμα θέλω να κάνω. Αφήστε τις ομάδες, αφήστε τους... ο προμονητής σας στο ύπεδο, αλλά για να μπορεί να προχωρήσει κάποιος αθλητής, οποιοδήποτε αθλήματος, πρέπει να το θέλει. Το να το θέλει, θα εξαρτηθεί μόνο από τον προμονητή του. Πρέπει να το θέλει, δηλαδή θα κάνει έξτρα. Τι σημαίνει έξτρα, δεν σου λέω να πάει σε ένα γυμναστήριο και χτυπιέται μόνος του, ας πούμε. Σημαίνει ότι πρέπει να πάει να γίνει η αξιολογήση, να δούμε πού έχει ελλείψεις, για να μπορείς να του κάνεις άσκηση στο να βελτιωθεί και να μπορεί να τα εξέλθει πιο εύκολα στις ανάγκες του παιχνιδιού του και του αθλήματος του. Οκ. Που τούτον εντζήνων που ακολουθάς εσύ, για να περάσουμε στο κομμάτι το δικό σου για εντζήνων που έχετε στο Physio Sports Performance, πάρμε λίγο κομμάτι-κομμάτι το πώς προχωράς εσύ όταν έρθει ένας αθλητής σε σένα. Μιλούμε για τον μέσον άνθρωπο. Έρχεται κάποιος αθλητής σε σένα, ο οποίος είτε πέρασε πρώτα από το Γιαννάκι για να αντιμετωπιστεί ο τραυματισμός ή το θέμα που είσαι, και μετά έρχεται σε σένα. Ναι. Σε έναν αθλητή, καταρχάς κάνουμε μια πιο εξειδικευμένη αξιολογήση. Και ανάλογα με το άθλημα του. Δηλαδή, αν κάνει τένις, να του κάνω κάποιες ασκήσεις αποκλειστικά για το τένις, κάποιες ασκήσεις πιο εξειδικευμένες. Όμως, στην αξιολόγηση του, εγώ να καταλάβω, για παράδειγμα, αν το δεξί του πόδι είναι πιο δυνατό από το αριστερό. Αν το δεξί του χέρι είναι πιο δυνατό από το αριστερό. Okay. Αν μπορεί να κάνει κάποιες κινήσεις χωρίς να γυμνάζει κάποιους μυς που έμπρεπε. Δηλαδή, αν θέλω εγώ τώρα να κάνω χέρι μου πάνω, κάνω το κανονικά. Ναι. Για να δω τώρα αν κάποιος αθλητής είναι την πρόγραμμη, μπορεί να κάνει το πράγμα. Okay. Και να συμμετάσχουν και άλλοι μυς μαζί του. Έτσι βλέπω και ότι μπορεί να θέλει σε κάποιους μην να χαλαρώσει για να μπορεί να κάνει πιο σωστά την κίνηση. Ανάλογα με τούτο, πάμε στην ενδυνάμωση κάποιων μειών ή στη χαλάρωση και μετά πάμε στο κύριο θέμα που είναι τι θέλει ο αθλητής που μένει. Εκτός που είναι από ένα δω, πρέπει να δω και τα θέλω του. Του δω έτσι από το άθλημα, φαντάζομαι. Ναι. Για να μπασκετμπολίστας, να θέλει περισσότερη αυτικότητα. Ή να είναι πιο εκρηκτικός. Ή να είναι πιο εκρηκτικός με τα χέρια και να κάνει πιο γλυρές αλλαγές κατευθύνσεις. Ξαστάται από το άθλημα και τα θέλω του αθλητή σου. Στο τέλος ότι ανάλογα με το αν θέλω και την αξιολόγηση που κάνω. Και είναι ένα πλάνο. Κάλλει στο πλάνο. Μετά έρχεται η βελτίωση της απόδοσης του αθλητή. Οκ. Να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι φορά, αν είπες και εσύ πριν αναλογώς και που το τι θέλει ο αθλητής που εσένα να βελτιώσει ή να προχωρήσει ή να χτίσει πάνω του. Έτυχε σου περίπτωση που ήρθε για παράδειγμα ένας αθλητής ο οποίος έθελε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ήταν εφικτό στο χρονικό διάστημα που σου είχε ζητήσει. Ναι. Βασικά συμβαίνουν και τούτα. Δηλαδή θέλει να είναι έτοιμος μέσα σε πιο λίγο χρονικό διάστημα. Και εγώ το θέλω. Όμως αν δω στην πορεία ότι
καλή του φλεγμονή, ας πούμε. Κάνει μια άσκηση και βλέπω ότι εξακολουθεί να μου βγάλει φλεγμόνι για μέ, σημαίνει ότι κάτι λάθος έκανα. Ή, όχι εγώ, μπορεί να κάνει κάτι λάθος ο γιατρός. Ναι, ναι. Π.χ. αν έκαμε χειαστούς επέμβαση, σε πιάν το μόσχευμα που μπροστά αντί που πίσω, ή που πίσω αντί μπροστά, σε κάποιες ασκήσεις μόνο να μου βγάλει φλεγμόνι πάνω στο γονάτο. Να πρέπει να μιλήσω με τον γιατρό μετά, ή ο φυσιοθεραπευτής να μιλήσει με τον γιατρό. Για να το πει πως θα είναι και μόσχευμα γιατί μας βγάλει πόνο. Γιατί εξακολουθεί ας πούμε μετά από ένα μήνα να σου βγάλει πόνο. Έτσι να αρχίσει λίγο ας πούμε θα μπει στους 2 μήνες, μπορεί να μπει στους 3. Αλλά να με καλούνται σε σίγουροι ότι είναι έτοιμος να παίξει. Είναι έτοιμος να μπει. Ναι. Ναι, για να μην χτυπήσω μετά και κάτι που εσύ επειδή έχω εγώ διάστημα να χτίσεις πάνω, να σου χάμει παραπάνω ζημιές. Ακριβώς. Οκ. Okay. Λοιπόν, για να κλείσουμε, πού μπορούν να σας έβρουν, πού μπορεί οποιοδήποτε να σας έβρει, τα Instagram, τα social σας, οτιδήποτε. Εντάξει, μπορούν να μας έβρουν στο Instagram, Physiosport Performance 18. Το 18. 18, ναι. είμαστε στα λίγκια. Εντάξει, άμα μπουν στη σελίδα μας, μπορούν να τα έβρουν και να επικοινωνήσουν και μαζί μας και έχουμε και τα τηλέφωνα και ό,τι χρειαστούν. Ούλα σας τα στοιχεία να μπουν στο description μες στο επεισόδιο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολλά για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε. Ο αθλητισμός να προχωρήσει όσο παραπάνω γίνεται. Thank you. Thank you. Θα σας δω την επόμενη φορά. Bye-bye. Ευχαριστούμε. Bye.